Έτοιμοι. Πρόσε. Έχει και το μάτς 10 παρά τέταρτο. Έλα, άνοιξε Γιάννη, εντάξει, είμαστε live. Ακούγομαστε. Ναι, ναι, μια χαρά ακούγεται. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα παιδές, καλησπέρα σε όλους. Σε 7 λεπτά και ξεκινάμε σιγά σιγά. Μάνο, ομορφό παιδό, πώς γράφεις έτσι, ρε φίλε, μπράβο. Δυνατός. Κουρέθηκα πριν. Έβγαλα ένα έπαιξε κιλό μαλλί, ένα κιλό μαλλί έβγαλα, ξέρεις. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Μάνος που βλέπετε στην κάμερα. Γεια σας, παιδιά. Ο Κινέζ Γιάννης που μιλάει και ο Γιάννης Ανήσης. Γνωστός για την αγάπη του και το Alan Wake. Α, εδώ. Και εδώ, ευκαιρία να την εκδώσεις. Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς. Γεια σου, δεν θα κάτσω πολύ από ό,τι καταλάβατε. Δεν θα κάτσω πολύ. Θα δω αυτό που πρέπει να δω και θα κλείσω εδώ. Δεν θα κάτσω και πάρα πολύ. Δεν είναι και πολύ μεγάλη λογική. Αλλά εγώ εκεί. Ναι, ναι. Κάμε άλλο. Έτσι θα παίξουμε και κόντ μετά. Όχι κατευθείαν, έτσι. Δεν έχει μισή. Να αλλάζουμε. Γεια σου, Αποστόλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. 1080. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, εγώ βλέπω το δικό μας από το Twitch. Τώρα να δούμε ποιο είναι πάνω, ποιο είναι κάτω. Τα βλέπουμε. Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε. Μάλλον τι περιμένεις. Κοίτα, λογικά θα παιχθεί το Call of Duty. Κάτι θα δείξει, δεν γίνεται. Okay. Κυκλοφόρησε σε μια εβδομάδα. Ωραία. Τι άλλο. Άλλο. Κοίτα, να σου πω το Alan Wake και το Like a Dragon, το Yakuza, δεν τα έχω παίξει τώρα. Για εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι οι τρεις πυλώνες του show θα είναι το Alan Wake, το DLC, το Like a Dragon και το Wu-Chang. Wu-Chang, κάπως έτσι. Τώρα τι άλλο, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, από χθες το είχα πει. Θα ήθελα να δω το Reanimal, ημερομηνία, γιατί βλέπω ότι υπάρχει σαν παιχνίδι μέσα στο store, αλλά δεν έχει καμία επιπλέον λεπτομέρεια, πληροφορία. Ναι, το Reanimal. Okay. Δηλαδή, θέλω μακάρι να έχουμε ημερομηνία πριν το 25, δηλαδή τώρα να είναι σε κανένα δίμηνο, ας πούμε. Θα αξίζει. Λοιπόν, για Yakuza φαίνεται πολύ διασκεδαστικό. Ελπίζω να μπει Game Pass. Θα τα δούμε. Για να μας βάλουν στην έξοδα. Και περιμένω και θα δω και στο Game Pass κάτι, έτσι. Κοίτα, πάντως με τη Sega. Από αυτά που έχει δείξει. Τη Sega μου κάνει καλή συνεργασία. Λογικά θα μπει το Yakuza. Με Sega υποτίθεται ότι έχουν. Είναι οι φίλοι. Λες να έχουμε κάμια εξαγορά κάποια στιγμή και εκεί. Λίγο δύσκολο, αλλά μετά να μπαίνουν όλα αυτό με τα ακτιβίζω που έγινε, απλά... Δεν θα ήταν άσχημο. Να δούμε. Εσύ παιδιά τι περιμένετε. 4 λεπτάκια ακόμη. Άρετε. Περιμένει κάποιος κάτι. Απλά Αντώνη, εσείς που το βλέπετε από το κανονικό, είμαστε κάπου 7-8 δεύτερα πίσω, να ξέρετε, οπότε μην... Ας κατηθούμε και λίγο. Ναι, εγώ το έχω βάλει από το Twitch στο δικό μας. Το βλέπω από εκεί. Εντάξει, εντάξει, το λέω, ναι. Γιατί άμα βλέπουν και μας πει μπροστά εμείς. Ναι, τώρα άμα δούμε καμιά τριγιά να κοιτάξει. Καλώς ήρθατε. Ας φύγουμε, δεν πειράζει. Αντάει, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Δηλαδή, εγώ που το βλέπω στο YouTube και παράλληλα έχω ανοιχτό και το Twitch στο κινητό, είμαι ένα second πίσω. Εντάξει, οκ. Καλά, θα γίνει κάτι. Εντάξει, απλά το λέω. Βλέποντας και κάνοντας, να δούμε. Καλά, αυτό δεν είναι και μεγάλο σου, είναι κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Τους άλλους είναι τα 4 παιχνίδια που θα δείξουμε. Συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Θα έχουμε κάποιο άλλο okay. event μεγάλο της Microsoft σύντομα. Γιατί δεν έχω δει τίποτα. Τα βραβεία. Στα βραβεία, καλά, αυτά έχουν ακόμα. Είναι ναι. Για Δεκέμβριο τους ή άλλους. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να δούμε. Άντε να δούμε, 3 λεπτάκια ακόμα. Μια συνεργασία με τη Sega θα ήταν άσχημη. Να μπουν Game Pass όλα. Να σου πω, εγώ αυτό θα θέλω. Ξέρεις τι γίνεται, άμα γεμίσει με τη συνδρομή θα έχουμε κι άλλα.
και άλλες αυξήσεις. Δηλαδή ήδη έχει πάει ωριακά η κατάσταση. Μιλάω για επίσημα, έτσι όχι με επίσημα. Στα 18 θα κάνει 20. Όσο να είναι, ξυνίζει η αύξηση, ό,τι και να λέμε. Ό,τι και αν είναι. Εντάξει, νομίζω φτάνει η αύξηση. Εντάξει, άμα τα βάλουμε κάτω και δούμε ότι δεν βγαίνει. Θα βρούμε εμείς τρόπο. Τι λέει Αποστόλης, κάτι διάβαζε ένα άλλο event, αλλά δεν θυμάμαι πού. Όλο κάτι θα έχει αυτό, πιστεύω και εγώ. Τώρα δεν έχει κάτι τόσο. Μετά τα βραβεία και αυτά είναι. Έχει κάτι άλλο καινούριο, δεν νομίζω. Την κονσόλα την έβγαλε, δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα τα στεράκια η ωραία. Κρίμα, ρε γάμο το. Και το χειριστήριο που βλέπαμε χθες μπορεί να το παραγγείλει κάποιος από το Xbox Store. Ποιο χειριστήριο? Αυτό είδα. Το χειριστήριο του Call of Duty. Το οποίο σου το δίνει σαν επιλογή. Αυτό θα πουλήσει, πιστεύω. Ωραίο είναι, ρε, δεν είναι κακό. Είναι το απλό, έτσι, όχι ο Elite. Είναι. Έχει και τον Elite, έχει και τον Elite. Έχει και τον απλό, ναι, έχει και τον Elite. Έλα ρε μπαμπούλα. Παιδιά, βγαίνει. Έλα ρε μπαμπούλα. Μπαμπούλα, άμα θες, έλα. Έλα, δίσκο, έλα, δίσκο να βρίσκεσαι. Στον δίσκο, να βρίσκεσαι τα δικά σου. Ό,τι θέλεις. Και γενικά ποιος θέλει να μπει, να μπει, παιδιά, δεν. Αν έχεις χρόνο, δεν νομίζω να κάνεις και πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα. Δεν τα σάντα, εδώ θα είναι το ψωμί. Πρέπει να είναι κανένα μισάωράκι, νομίζω. Ένα μισάωράκι με μάξιμου 40 λεπτά. Α, να το λέει, a quick hitting. Α, 25 λεπτά είναι το show. Να το γράφει κάτω, δεν το είχαμε δει. 25 λεπτά είναι, ρε. 25 λεπτά. Α, ναι, ωραία. Εντάξει, πότε. Καλά, ένα νητάκι εδώ. Θα είμαστε γρήγοροι. Στην ουσία, τώρα παίρνει το DLC θα δείξει. Τα DLC θα δείξει. Ας δείξει ό,τι θέλει. Αυτό το Wuchang Fallen Feathers είναι DLC ή κανονικό παιχνίδι είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει. Κανονικό παιχνίδι πρέπει να είναι, από ό,τι έχω καταλάβει. Εδώ μανιστεύεται μέσα στις τσαμπατζίδες, εδώ μόνο με VPN. Εδώ δεν έχει... Τσαμπατζίδες full. Εδώ τα λεφτά δεν περισσεύουν. Έλα, έλα, Γιάννης. Είναι κανονικό παιχνίδι με το... Τι γίνεται? Έλα, Γουινάρα μου, τι κάνεις? Καλώς το Γιάννη. Καλά, εδώ ξεκινάμε τώρα, θα στο... Ναι, ναι, ναι. Τα νέα, τα νέα. Τα νέα της Αλεξάνδρας. Λοιπόν, για να δούμε. Νομίζω το κόλλος με μουστάκι, Γιάννη, έγινε... Λίγο ξεκινάει, έγινε έτσι. Μήν, εχθές, από χθες, έτσι. Ναι, ναι, πάμε. Εγώ αυτό μεταχειριστήρια λέει... το έχω σε παπούτσια. Δηλαδή, όσα και να έχω, πάντα θα θέλω άλλο ένα ζευγάρι, οπότε είναι ναι. Σχετικό. Ναι. Πως τώρας λέει έχει 5, λέει φτάνει. Ξεκινάμε. Ναι. Εγώ ένα που πέταξα χθες στον γείτονα, τώρα από δύο έχω ένα. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Έλα, για πάμε, για πάμε. Για πάμε να δούμε. Για πάμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Ποτέ δεν βλάπτει, λέει ένα έκτο. Έλα, μπαμπούλα, έλα. Συλλογή να κάνεις. Πάλι οι παρουσιάσεις έχουμε, τι θα γίνει με εσάς, ρε παιδιά. Έλα, πάμε. Άλλη αλλά, δουλειά δεν έχετε εκεί στη Microsoft. Απ' το... Σταμάτα να φωνάει, σταμάτα να φωνάει. Σταμάτα να φωνάει. Τα νεύρα μου. Παραγγείλετε, παιδιά, ένα φάιλ που βγάζει την παιδιά ρεύση. Να τα άλλα, wait. Καταρχάς, εσύ και εσύ, αν μην μιλάς, γιατί είσαι τελευταίος που πρέπει να μιλάει εδώ μέσα. Άσε μας να την αρθουσία αυτού με λίγο και μας κράζεις μετά. Ρε, είσαι ο τελευταίος που πρέπει να μιλάει, γιατί ακόμα ένα δεκάρικο ρεγάλο αυτό και δεν το έχεις δώσει. Ένα δεκάευρο. Για το ανεμιστηράκι. Θα σε κεράσω καφέ του Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, θα με κεράσεις 10, μην πω τι, αν τέλος πάντων. βλέπει ο κόσμος και ακούει. Ωπα, Γιάννη, έλα, wake, έλα, έλα, πάμε. Έλα, να αρχίσουμε για λίγο, γιατί ακούμε τον παππούλα που έχει πει φωτσέτος μέσα. Μισό, μισό. Εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζεται να δω κάτι άλλο. Μια χαρά είναι τα μάη, ημερομηνία. Το αγόρασα. Όπα. Α, έχει τζαμπσκέτς. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Όπα, ρε μαλάκα. Έλα, Wake 2. Βλέπετε τώρα. Wake 2. Έχει πάει στο universe του Quantum Break. Ένα τέτοιο βίντεο δώσε, λέει ο Γεραρός. Μπα, ο Γιάννης είναι από εκεί. Είναι στο κοντρόλ. Black House. Δεν μας μιλάει, δεν μπορεί να μιλήσει. Ωραία, ορίστε.
πάρτε το. Control. Αλλά wake the lake house, οκ. Okay. Λουμινία, τι πάνε 22, για να δούμε πόσο εγώ θα είναι αυτό. Δεν θα είναι καθόλου. Ναι, για να δούμε. Έλα, αυτό είναι κόντου. Ή όχι. Όχι, όχι. Νομίζω κοροπή δεν έχει. Άρα, κάτι αιματάκι όλο. Όπα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όπα. Έξω μας λίγο. Να θυμηθούμε ότι η Bloomberg συνεργάστηκε πρώτα με το Xbox, έτσι. Νότα. Γιατί δεν είχε συνεργαστεί με το Xbox, δεν γινόταν, ε. Έλα μου. Δεν γινόταν, όχι. Παιδιά, αυτό είναι γραφικά, έτσι. Αυτό είναι γραφικά πάντως. Το άλλαγε και πολύ ωραίο. Το αφήσει τη μέση και εγώ το χρωστάω να τελειώσω. Λοιπόν, αυτό μου θυμίζει... Τι είναι αυτό, ωραίο. Αντώνη, το αγοράζω, ρε. Μπορεί να έχω δει Αντώνη. Σαν το... Γιάννης Ανήσης σου πρέπει να το λέει κανονικά. Αγοράζω, Αντώνη. Μα ακούτε τα κανονικά. Ναι, ναι, χαρά. Ωραία. Ωραίο, ατμοσφαιρικό. Ναι, ναι. Πού... Αμάν. Και μάχη. Και μάχη. Ω, υγριάζει αν το τσιόρα. Ο πας και το όπλο έγινε στην ονομαχία. Τι είναι ρε παιδί μου. Πάντως οπτικά δείχνει... Δείχνει πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Ωραία, μπράβο. Αυτά θέλω να βλέπω. Το σκάκι μου αρέσει εμένα. Έτσι, πίπο κατεβία. Καλά, ήτανε ώρα να πεθάνεις. Τι λέει, Chronos the New Dawn. Πολύ. Όπα. Καινούργιο IP είναι αυτό. Μάλιστα. Ωραίο. Καινούργιο αυτό το IP. Ενδιαφέρον. The New Dawn. Δώσ' μας κάτι, μια μερομηνία, κάτι μας. Σημείωσε το, σημείωσε το. Αποθηκεύτηκε. Ωραίο φαίνεται, ε. Λίγο βεβαίως. Dead Space vibes μου θυμίζει, μου φαίνεται εμένα. Ναι, oh, και καλή στο πρωτόκολλο μου σου πω και λίγο Resident μέσα. Ωπα, λέει το 2025, λέει, Series X και PC. Δεν λέει ακριβώς πότε, γιατί 25 λέει απλά. Δεν μας λέει Game Pass όμως, θα πληρώσουμε. Bloomberg, έχουμε βγάλει όνομα αυτή πάντως. Θα πληρώσετε, θα πληρώσετε. Λογικά θα είναι Time Exclusive, στη console Exclusive για λίγο. Ωπα. Παιδιά, το στιγμή έχει κολλήσει μου ή είμαι εγώ μόνο. Αυτό μου θυμίζει νομίζω λίγο Starfield. Μόνο εσύ είσαι, δεν χαρά βλέπω. Καλά, εντάξει, δεν σου είπα τίποτα, αμέσως θα τη στήσει και αντίνιτς. Αυτά είναι για τον Αντώνη, Αντώνη, δικά σου αυτά. Τι είναι αυτό εδώ, εντάξει, δεν νομίζω. Το σου είναι λίγο Starfield είσαι. Είναι δικά σου λέτε. Είναι σκοτάδια και τζαμπσκές, ανήσει σοου. Είναι, είναι Laser Tag. Είναι X-Defiant. Αυτό κάτι ακούγεται ότι μάλλον μετά την τέταρτη σεζόν ίσως κλείσει, άμα δεν μαζέψει κόσμο. Καλά, εντάξει, δεν έχει. Blind Friday, Early Access Available Today, από σήμερα. Να το. Πρέπει να είναι ένα παραγωγό του τέτοιου. Early Access. Οκ. Να το δοκιμάσουμε. Αυτό άμα είναι τέτοιο. Free to play, ναι. Αφού το δοκιμάσουμε, okay. Τι λέτε. Καλά. Σήμερα έχει Call of Duty, δεν έχει τέτοια. Αύριο, όταν θα το Blindfire, ωραία. Δεν είναι κακό. Για multiplayer δεν είναι κακό. Γιατί σε μπερδεύουν τα χρώματα. Έλα τα Yakuza. Έλα, Yakuza στο Game Pass. Πάει ρε, το πάει. Ναι, ναι, Majima, ο Αλικάδημας. Εντάξει, πολλοί τα κατηγορούν ότι είναι περίπου τα ίδια. Αλλά παιδιά, οι ιστορίες που έχουν δεν παίζουν τίποτα. Πολύ γέλιο. Γεια σου, ρε Μιστερ Τόρμις. Καλώς το. Καλώς τον Αντώνη. Παιδιά, κάποιος θέλει να μπει δίσκο και θέλει να μιλήσει, να πει και αυτό τη γνώμη του, μπορεί να πει έτσι. Γεια σου, Μιστερ Τόρμις. Γιατί μπορούμε, το θέμα είναι μπορούμε.
Μου καταλαμβάνει όλο το χώρο, κύριε Σκύνερος Γιάννης. Κύριε Παπούλα, βεβαίως. Έχετε παίξει ένα γιακούζα, κύριε Παπούλα. Τι δεν είναι για σας αυτά. Ω, πάμε αδικά στο καράβι, θα είναι τέλειο. Ωραία, εδώ θα φτιάξουμε και εδώ, ρε φίλε όμως. Δεν το βλέπω να παίρνει και είπα σε εύκολο αυτό. Είναι δύσκολο, Αντώνη. Είναι δύσκολο τα γιακούζα. Όχι, δεν είναι. Απλά είναι και αυτά μεγάλα παιδί και γίνεται. Απλά είναι και αυτά μεγάλα παιδί και γίνεται. Για να σταματήσεις. Έχει πολλά mini games μέσα, μπορεί να καείς με διάφορα. Το διδυγά στο καράβι φαίνεται να μάτω. Εντάξει, ωραία δεν είναι πάντως. Από game έτσι πως δεν είναι. Εντάξει, γραφικά είναι εκεί, δεν είναι ανεβαίνει. Ούτε κατεβαίνει, σταθερά. Τι χαβάει. Όχι, δεν είναι DLC αυτό, είναι μόνο του. Α, μόνο του είναι σαν τα λόγω, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Είναι, ναι, και δεν είναι tactical. Κάτι σου λέει ο Γιάννης, Αντώνη, σου γράφει στο chat. Like a dragon, Pirate Yakuza in Hawaii takes the series in a direction we never expected. Find out about its naval battles. Τι λέει και τι κράζα, δεν είναι στο studio. Καλά, ναι. Την Bloomberg. Βέβαια. Γιάννη, όχι την Bloomberg, ρε, την Bloomberg. Bloomberg άλλο. Πώς θα λέγανε τα κινητά παλιά, τα Bloomberg. Οπα, έχουμε και γεμίσει πιο αυτά δημοσιογράφους για να λέγα και κάποιοι που είναι μήπως είναι αυτό με το όχι, όχι με τα όπλα που δείχνανε να το FBS θέλω, άντε, γεια εντάξει ναι, ναι, α, ωραίο αυτό το παίρνω μόνο, γιατί το ξέρετε, έτσι αγορά, αγορά αγορά, για όχι και μπουκέτα, έλα τώρα. Αυτό δείχνει καλό. Αυτό δείχνει καλό. Είναι ωραίο, θα έχει πολύ γέλιο. Είναι ατμόσφαιρα, παιδιά, θα έχεις την πόση. Βάλε μας και τίποτα στο Game Pass δωρεάν σήμερα, να δοκιμάσουμε. Έβγαλε αυτό με το Early Access. Τι φύγες έτσι. Που ήταν με το FPS. Ωραίο παιχνίδι φαίνεται, ε. Αυτό παίζει και δύσκολο παιχνίδι, σαν το Cuphead, να ξέρετε. Πάνε και πολύ εύκολο. Πάνε όμως σαν το Cuphead, ναι. Δύσκολο. Εκεί δεν πρέπει να παίζει αυτό. Να πάλι αυτό εδώ κάποιο τώρα. Τι μα λέει. Να το, για το 25 λεπτό. Ούτε εκεί είμαστε όμως. Μάους. Μάους λέει. Ωραίο. Τι AI for high. Το 25 για αυτό. Το 25. Οκ. Καλά πάμε μέχρι τώρα, παιδιά. Μια χαρά. Εντάξει. Το 25 θα είναι Δεκέμβρης. Ότι. Και η παρουσία της γελάει. Τελευταίο το είμαι ο 25 σύνδεσαι, εκεί βγαίνουν αυτά. Ωραία. Προσωπικά έχω 3 στα 5 δηλαδή θα έπαιζα από αυτά. Καλά, εντάξει, μαζί με το Alan Wake. Αλλά 5 παιχνίδια τα 3 θα έρθουν όμως πολύ σύντομα. Θα φάνε κανένα χρόνο αυτά μέχρι να βγουν, να ξέρεις. Δεν το βλέπω. Οπωσδήποτε, λέει και το Dragon είναι πιο κοντά, βγαίνει τώρα στα κοντά βγαίνει. Ωπα! Έλα, έχεις πλωτοφεγγάδες. Θα είναι καλό και αυτό. Ωραία χρώματα. Θα είναι, θα είναι, γι' αυτό το λέω, θα είναι χάσου. Ωραία και στο νερό και τέτοια να κάνω. Έλα γέννη. Όχι, πρόσω. Έλα νερό, φίξε. Έλα καγουριά. Τι είναι. Εγώ εκεί θα είναι τα χάλια τέρατα. Και ψάχνεις να βρεις, ε. Ψάχνεις να βγεις. Ωπα. Horror flash. Να τα. Θα το πούμε εκεί. Έλα, μάνα μου. Για να ανέβω στο σκάφος. Όχι, έχω αγόρι. Και φεύγει. Τι πιο συνήθες. Σε παρατάει. Σαμπνότικα 2, να το. Όχι, είμαι λέγκο. Σαμπνότικα 2, ε. Ωραία. Γελάει το μπαλιστήριο, δεν ξέρετε. Το ένα δεν το έχω παίξει, αλλά... Το έχει, νομίζω... Πρέπει να καλώ, και εκεί είπασε. Α, εγώ είστε στο day, οκ. Έχει λιώσει το μπαλιστήριο, να ξέρετε, εδώ, στο chat. Σας ακούει. Οκ, εντάξει, εδώ δεν κόβω, βέβαια. Sorry, κύριε. Ούτε εγώ, εντάξει, αλλά... Για κάποιον που το παίζει να το βλέπω, μπορεί να είναι ωραίο, να χαλαρώ. Αυτό είναι Mario Killer, ξέρετε. Αυτό είναι το θάνατο, το νέο indie.
At times you must step out of the shadows and reveal the secret. Αυτό θα έχει ψόφα, παιδιά, ξέρετε εδώ. Αν το παίξεις. Δεν φαίνεται και πολύ εύκολο. Ναι, είναι λίγο... Ποιο από αυτά είναι εύκολο, ρε μαλάκα. Όλα αυτά είναι έτσι, όλα αυτά είναι παλούκες. Ε, ρε. There is no light. Για το Game Boy καλά γραφικά έχει. But some are not. Game Boy Colors. Αυτό είναι για να δείξεις good, έτσι, να κάνεις ένα stream, το έχεις κλείσει μέσα, να έχεις παρατήσει. So basically what I'm saying, να σε τρώει βάτραχος. Να το σήμερα, λέει στο Xbox. Δεν λέω όμως Game Pass. Δεν νομίζω. Οπα. Animal Well. Today. Today. Οπα, αυτό είναι και λες γυάλις, έλα, τον δικό σου. Εδώ, να. Ω, Hiro Mashima. Anthem Zero. Οπα, και ξύλο. Και πιστόλι. Κάχτε καλά με είναι, ρε φίλε. Και να έχει άξιο. Πάντως, βλέπετε, ξεπετάει, έτσι. Δείχνει από ένα λεπτό, δεν δίνει και πάρα πολύ. Πάμε στο επόμενο, δεύτερο. Έχει να δείξει αρκετά, φαίνεται. Αυτό είναι και fighting δηλαδή, αυτό είναι και hack and slash λιγάκι. Όπως το λέμε. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτά να σου πω τα προτιμώ από τα turn-based strategy τόσο πρώτα. Και το tactical πρέπει να είναι πολύ καλό για στράβηξη, δε. Για να σε κρατήσει. Τουλάχιστον αυτό, άμα έχει ξύλο και, και καλό να μην είναι, πάλι κάτι θα κάνεις. Έχει δράση, τώρα το tactical θα το βαρεθείς. Όμορφο, όμορφο είναι αυτό. Όμορφο, άλλο. Ναι. Και αυτό γιατί δεν είναι παιδιά. Το είδος που παίζω, οπότε... Εντάξει, δεν καίγω και εγώ. 25, οκ. Okay. Γράψε μας και ένα Game Pass. Πέρυσι, τα έχει δείξει το τέλος τα Game Pass όλα. Οπα. Βασικά τώρα αυτά είναι partner preview. Είναι με συνεργασία, οπότε για Game Pass όπως το κόβω λίγο δύσκολα. Πέρυσι είχε δείξει. Κοίτα, για αρχή μετά. Όχι, ίσως πιο μετά μπουνε. Τι είναι η κυκλοφορία τους. Και πιθανόν να είναι και πλαίσιο να φανταστούν, έτσι, δεν νομίζω να είναι μόνο Xbox. Okay. Λογικά θα είναι time exclusive. Μετά θα βγουν κυκλοφορία για πλαίσιο κάποιο. Δεν νομίζω να είναι τελείως. Ξέρεις ποιο μου θυμίζει, ποιος ήταν της Ubisoft αυτό που είχε βγάλει με τον Στρατόνι Ρακλή που ήταν. Μυθολογία την ελληνική, αυτό μου θυμίζει. Αυτό, οκ, το βλέπω, δεν τρελάθηκα. Θα πω, πίσω το μικρόφωνο για λίγο. Οκ. Εντάξει. Αυτό λέει, γνωρίζει το 25 όμως. Ούτε κρύο, ούτε ζεστή. Δεν θα δούμε αυτό εδώ. Βλέπεις πάλι, ξεκινήσαμε δυνατά. Στη μέση... Κάνει μια κοιλιά τώρα, βλέπεις. Δεν φταίει αυτός, οι partners, οι partners. Αυτό ρε, προσπαθώ και εγώ τόση ώρα να καταλάβω ποια είναι η σειρά που τα βάζει. Στην αρχή το πήγα χρονολογικά, λέω θα το πάει ο αυτό που βγαίνει πιο νωρίς. Αλλά δεν πάει έτσι. Έβαλε το μάλλον με hype, δεν ξέρω, γιατί έβαλε το Alan Wake πρώτα. Αυτό και αυτό το... φαίνεται ωραίο, παιδιά. Αυτό είναι λίγο Souls φάση, ναι, αυτό ήταν. Πόσα παιχνίδια Souls, παιδί μου. Δεν ξέρω πολύ, λες. Είναι πια μέση τα Souls, ό,τι για να λέμε. Α, και δίνει λίγο γρήγορο για Souls. Βλέπεις, έχει... Ναι, είναι γρήγορο. Ωραίο φαίνεται όμως. Αυτό δεν είναι κακό βέβαια, ότι είναι πιο γρήγορο το παιχνίδι, έτσι. Χρειάζονται και αυτά, ρε φίλε, για να παίξεις πρώτα αυτά και μετά να μπει σε Soul παιχνίδι. Γιατί άμα πας κατευθείαν Soul... Άμα καταλάβεις πώς λειτουργεί... Τα Souls θέλουν και υπομονή, μπαλέτε, έτσι. Θέλει πολύ υπομονή. Πρέπει να καταλάβεις μηχανισμούς καλά. Ναι, αποστολή εννοείται. Ναι, εννοείται αποστολή. Ναι, ναι. Και το δεύτερο που έδειξε βγαίνει τη Blooper είναι το δυνατό. Ναι. Πολύ δυνατό.
Εντάξει, ενδιαφέρον φαίνεται. Mistful Hunter. Okay. Πάντως το καλό μέχρι τώρα είναι ότι μας έχει δείξει gameplay. Mistful Hunter. Souls like. Okay. Find out more exclusively on Xbox Wire. Souls like now. Άρα πρέπει να έχουμε άλλη μια παρτίδα για να δούμε. Λογικά σε 5-6 λεπτά τελειώνει. Αφού πάνε 25 λεπτά. Ένα, δύο Game Pass, μια χαρά. Αλλά δύο λεπτά θα τα δείξει λογικά. Τελείωσε. Τι είναι αυτό. Πώς είναι κάτι από ένα πούρνο. Μοιάζει. Του Γιάνταρου είναι αυτό, αγαπημένο. Φαίνεται. Το τι κάνεις εδώ πέρα. Τώρα εδώ απλά δείχνουν τα έτσι, δεν ξέρω εδώ, δεν με έχει ψήσει εδώ. Καθόλου από να λείπω. Δεν βλέπω κάτι να ενθουσιάζει. Ναι, δηλαδή βολτά με το ποδήλατο κάνεις, όπα, ναι. Να κάτι τώρα πάει να γίνει. Είναι φάση φούσιδες ποδήλατες. Όπα. Όπα, όπα, όπα. Έλα. Ομπα! Είναι το... Όχι, είναι, πρέπει να είναι σαν το... Κοπ, θα ήρθε τώρα. Λες να είναι τύπου Dark Creature. Γραφικά λίγο λόγο. Indie, χώρο είναι αυτό. Σίγουρα. Σε εγώ αυτό τα παίζω. Game Pass έδειξε. Ω, τελειώνουν οι μπαταρίες και τέτοια. Α, Φασμοφόβια. DLC θα είναι αυτό τίποτα. Ή έχετε στο Xbox. Στις κονσόλες, είναι μόνο για ποιος ήτανε. Ωραία. Πώς έπαιζε ο Γιάννης στο Outlast Trials, κάτι τέτοιο. Αμνίζεσαι, όντως. Μια χαρά. Ωραία. Θα έχει ο σκύλος ο δικός σου. Ναι, και αμνίζια λες, ναι, ναι, σίγουρα. Αποστόλη. Πάνω πρέπει να βρούμε το Scare Rituals. Α, βγουνε κλειδιά πάλι. Είχε εξαφανιστεί τώρα, τόσο που το έχεις πει. Πρέπει να είναι καλό. Πολύ ωραία χρώματα. Be brave, my son. Stay in the light. With Babu by your side, and may the magic of this island protect us all. Λογικά να δείξει, να δείξει ένα δύο ακόμα. Θα πιστεύω το τέλος. The Legend of Babu. Okay. Αυτά ήταν οι γουίστες. Είναι κακό, Αντώνη. Ναι, όχι, δεν φαίνεται άσχημο. Μια χαρά. Το σκυλί του μάλλον και εγώ αυτό είπα. Ωπα, νάτα, νάτα. Νάτα. Αλλά τα μαρινάτα τα λουκάνικα, τη κρεμασμένη. Το γουτσάνγκ και τέλος, λογικά. Αν το δείτε, τον έχω εδώ δίπλα. Θα τον δείξω μία, μετά. Εννοείται, φέρ' τον. Standing in the way of my redemption. Αυτό είναι κινέζικες, και από το παιχνίδι. Αυτό είναι, πολύ ωραίο. Το Wu-Tang είναι ωραίο,
Αυτό δείχνει ότι αυτό δείχνει. Να το δείχνει. Σαν Ghost of Tsushima στυλ, δηλαδή, δεν έχει... Ναι, αλλά αυτό τον ανθρωπάκο εδώ πέρα για να το σκοτώσεις άμα θέλει σε 25 ώρες. Σε 2 ώρες θα έχεις καταλάβει ότι θες 25 ώρες. Δηλαδή, θα έχεις είναι πανέμορφο όμως, ε. Έλα, εντάξει. Λοιπόν, έχω και τη Σοφία εδώ να πει κάτι. Σοφία, τι θα πεις, άρεσε αυτό, πώς φέρετε. Καλό είναι. Καλό. Έχει σκοτωμούς, δεν το βλέπουμε. Όχι. Όμως είναι όμως καλό. Α, είναι καλό. Εντάξει. Για τη Σοφία θα το πάρει ο Αντώνης, από ό,τι καταλάβατε. Όχι για εκείνο. Ναι, σ' ακούμε, σ' ακούμε, σ' ακούμε, Σοφία. Γεια. Γεια. Λέει ο Γιάννης, γκόρσα στο σήμα το φταπάλι. Εντάξει. Ναι, πολύ, μπορεί. Θα είναι Game Pass αυτό για να το έχουν πάρει έτσι. Μπα, μέχρι στιγμής έχω δει κάτι σε Game Pass να έχουν βάλει. Έχουμε βάλει ρε. Το κάτι αυτό πιο, με τα Pixel. Α, έλεγε Game Pass, δεν το πρόλαβα αυτό. Νομίζω ναι. Βασικά εδώ σου δίνει σε αυτό το show ότι για το 25 έχουμε πάμε μετά και να σας δείξουμε. Ειδικό σε όλο αυτό στην ουσία λέμε. Nothing is forever. Σήμερα την κούτσα. Και αυτό λέει 25, δεν λέει ακριβώς ποτέ. Α, και Game Pass, να το. Και Game Pass, παιδιά. Ωραία, τώρα μιλάμε. Ωραία, ωραία. Χρησιμοποιώ. Γλίτωσε. Ναι, σίγουρο. Πάτε πάλι. Όπως είπε και για να ρε στο Kojima το πρόγον. Είναι αυτό το κάνει για μισό λεπτό, κάντε ένα από όσο τώρα εδώ πέρα. Να το, το δεις παίκτες συνεργασία. Remedy, Remedy. Ναι, τι είναι αυτό το κάνει για παιχνίδι. Replayer Coop Experience. Καλησπέρα Βασιλέλα. Καλά είμαστε. Αντώνη αγόρας. Remedy αγαπάω για κάποιο λόγο. Ναι πάλι, ωραίο φαίνεται. Γιατί όπως τρίζετε, είμαστε πολλά το πάντο, δεύτερα. Έλα ρε Βασιλή. Αυτό το όμως είναι PV έτσι, δεν είναι τίποτα. Δεν κανένα online. Για online δεν το κόβω αυτό, για PV νομίζω. Γρήγορο όμως, πολύ ε. Να, ναι. Εντάξει. Δεν τρελαίνομαι, αλλά είναι... δεν είναι κακό. Δεν τρελαίνομαι για το ύφος του παιχνιδιού, αλλά... Να το μαμά, και Game Pass μπορεί να το δοκιμάσουμε κιόλας. Welcome to Firebreak. Να, αυτά κάνει ρε με την Game Pass αυτό, τώρα και το... Και αυτό άλλα για το 25. Learn how Remedy went about designing its first ever multiplayer game. Exclusively on Xbox Wire. Εντάξει, με χαρά. Ωραία πράγματα γέννησε. Firebreak. Όχι, ωραία έτσι, ναι. Exclusive. Ωραία. Να σου πω κάτι, όχι είναι ωραίο. Για co-op, μάλλον θα είναι καλό. Έδωσε πόνο, έτσι. Πολύ ωραία. Σου λέει το 25 φαίνεται πολύ πάμε. Αυτό σου λέει ότι θα έχει κονσόλα και το παιχνίδι να παίξεις. Ωραία. Εντάξει, εγώ παιδιά άλλα Wake Chronos και Mouse. Αυτά έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ. Μα και αυτό με το Ιαπωνέζικο στο Game Pass που πήγε.
Έτσι πάτησε λίγο.